Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σοφία Ντόνα, είμαι αρχιτέκτονας και εικαστικός. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω και το ΑΜΟΚΑ προσωπικά για την σημερινή δράση. Ήταν έτσι πολύ συγκινητική και δυνατή. Θα σας μιλήσω για την τέχνη της μνήμης. Στο βιβλίο της «Η τέχνη της μνήμης», η Φράνσις Γιέιτς αναφέρεται στην ιστορία της μνημοτεχνικής, την άσκηση της μνήμης μέσα από διάφορες τεχνικές αποτύπωσης θέσεων και εικόνων, όπου ο χώρος, η αρχιτεκτονική και η πόλη χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι ανάκλησης της μνήμης. Ο ποιητής Σιμονίδης είναι εκείνος που πρώτος συνδέει τη μνήμη με τις εικόνες και τις θέσεις. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, όπου η στέγη πέφτει και καταπλακώνει το τραπέζι και τους καλεσμένους, ο Σιμονίδης καταφέρνει να αναγνωρίσει τα παραμορφωμένα πτώματα, ανακαλώντας και υποδεικνύοντας τις θέσεις όπου καθόντουσαν. Οι αρχαίοι ρήτορες χρησιμοποιούνται την αρχιτεκτονική και την πόλη ως μνημονικό σύστημα. Φαντάζονται ένα κτίριο με πολλά δωμάτια. Σε κάθε δωμάτιο τοποθετούν μια εικόνα που συνδέεται με αυτό που θέλουν να ανακαλέσουν. Καθώς διασχίζουν με τη φαντασία τους το κτίριο και επισκέπτονται ένα-ένα τα δωμάτια, μπορούν να θυμούνται με σειρά αυτά που θέλουν να αφηγηθούν, τα επιχειρήματα και τις θέσεις τους. Τη διαδικασία περιγράφει ο Ρωμαίος ρήτορας και παιδαγωγός Κοϊντιλιανός στο Ινστιτούτιο Ορατόρια. Οι θέσεις επιλέγονται και σημειώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία, όπως ένα μεγάλο σπίτι χωρισμένο σε πολλά δωμάτια. Τα σύμβολα τοποθετούνται ακολούθως ως εξής. Η πρώτη έννοια τοποθετείται, ας πούμε, στο προάβλιο ή στον πρόδρομο, η δεύτερη στο άτριο, οι υπόλοιπες στη σειρά γύρω από το κατάκλειστρο, όχι μόνο σε υπνοδωμάτια και αίθουσες υποδοχής, αλλά και σε αγάλματα και σε άλλα αντικείμενα. Αυτό που γίνεται σε ένα σπίτι μπορεί να γίνει και σε δημόσια κτίρια ή περπατώντας σε μια πόλη. Με τον ίδιο τρόπο που θα περάσουμε τα δωμάτια ενός σπιτιού ή ενός δημοσίου κτηρίου, μπορούμε να περπατήσουμε στους δρόμους μιας πόλης απομνημοντεύοντας τις θέσεις μας. Μπορούμε να σκεφτούμε άραγε αυτή εδώ την πόλη σαν μια τέτοια, να φανταστούμε πως περπατάμε σε αυτούς τους δρόμους που περπάτησε, κρύφτηκε, ξυλοκοπήθηκε και χάθηκε ο Ζακ, και αυτό το περπάτημά μας να γίνεται ένας τρόπος διαρκούς ανάκλησης της μνήμης. Οι πορείες, τα σώματα, οι φωνές, τα επαναλαμβανόμενα συνθήματα και εκείνα που διαρκώς γράφονται στους στίχους, η παρελάση των κοριτσιών με το δικό τους silly walk και ρυθμό, η performance των χιλιανών γυναικών που εξαπλώνεται στους δημόσιους χώρους διάφορων πόλεων, δείχνοντας με το δάχτυλο τα κτίρια, αναμετρώνται με την πόλη και ανακαλούν τη μνήμη. Μπορούμε ίσως να φανταστούμε μια νέα ψυχογεωγραφία μνημοτεχνικής στην πόλη, στη Γλάτστονο, στην Πατησίων, στην Ομόνια, με τα σώματά μας, ίσως με δωδεκάποντα, ίσως κλωτσώντας τα κτίρια, ίσως με το τακούνι να σφινώνεται ανάμεσα στους κυβόληθους του πεζοδρόμου, στις κιλοτίνες των βαρέων τύπου ρολών, των καταστημάτων και στις πόρτες ασφαλείας. Ίσως να φανταστούμε και άλλες ψυχογεωγραφίες πετάγματος, όπως αυτές των μαγισσών στο χαρακτικό από το βιβλίο της Φεντερίτσι, που αλήφοντας το σώμα τους με μαγικές πομάδες, ίσως και να ήταν γκλίτερ, πετούνε με τις σκούπες τους πάνω από τα σπίτια, πάνω από τα καταστήματα και τα κτίρια της πόλης που δεν μπόρεσαν να γίνουν άσυλα για το Ζακ. Λίγο πιο βόρεια, από την Κύρα Φωκίδας, το χωριό που κυδεύτηκε η Ζάκη, υπάρχει ένα σύμπλεγμα βουνών, τα Βαρδούσια. Τα δύο χωριά που βλέπουν το βουνό από τη μία και την άλλη πλευρά το ονομάζουν διαφορετικά. Για τις κατοίκους στους Πενταγιούς είναι το βουνό των νεκρών, ενώ για τις μαυρολιθαριώτισες είναι η ωραία κοιμωμένη. Ο Ζάκ είναι και τα δύο, η ωραία κοιμωμένη που παίρνει στους ώμους της όπως κοιμάται και τις υπόλοιπες νεκρές, ορίζοντας μια γεωγραφία της μνήμης. Ευχαριστώ.